Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και πάμε να ανοίξουμε λοιπόν την συζήτηση για τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σας είπαμε ότι θα αφιερώσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της σημερινής εκπομπής για να το δούμε και πολιτικά, να το δούμε σφαιρικά, να το δούμε και ως προς την ειδησιογραφία και την καταγραφή των εξελίξεων, αλλά να προβληματιστούμε και λίγο για το τι σημαίνουν αυτές οι εκλογές και για την χώρα μας και για την Ευρώπη. Κύριε Παπαδάκη, σας βλέπουμε ήδη και η αλήθεια είναι ότι μόνο εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό. Επιστήμονες του χώρου λοιπόν, πολιτικοί επιστήμονες, οι οποίοι μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε στο να χαρτογραφήσουμε λίγο τι σημαίνουν αυτές οι εκλογές και για την Ελλάδα. Καλησπέρα σας. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Παπαδάκης, λοιπόν, καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σφακιανάκη. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εκλογές Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μια εκλογική διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ως κρίσιμη. Ποιο είναι το κρισιμότερο στοιχείο το οποίο εσείς εντοπίζετε? Α, ξέρετε, είναι πολλά. Θα προσπαθήσω να σταχυολογήσω. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο εξώφυλλο του New Yorker, του έγκυρου αμερικάνικου περιοδικού, που δείχνει το άγαλμα της ελευθερίας να ισορροπεί σε τεντωμένο σκηνή. Α, μόλις το δείξαμε αυτό, ναι. Είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά, το βλέπουμε και τώρα στις οθόνες μας. Επέλεξαν το πλέον δυνατό σύμβολο της Αμερικής σε τεντωμένο σκηνή. Βέβαια, σε τεντωμένο σκηνή. Τι παράγει το τεντωμένο σκηνή? Πρώτα απ' όλα η πρωτοφανής πόλωση. Η Αμερική συνολικά ως κοινωνία, εδώ και πολλά χρόνια, αρκετά θα έλεγα, είναι σε συνθήκες ακραίας πόλωσης. Πρωτοφανούς, τουλάχιστον για μετά από τη δεκαετία του 60, και μέσα σε αυτές τις συνθήκες οδεύει προς μια οριακή και από ό,τι δείχνουν όλα, αμφίροπη εκλογική αναμέτρηση. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σήμερα η διεθνής έκδοση των New York Times, που δίνει την αντίστοιξη. Ο βλοσιρός Τραμπ και η αισιόδοξη Χάρις προσέφεραν μέχρι τέλους μια τελείως διαφορετική εκδοχή της πραγματικότητας. Συνέκλειναν όμως σε κάτι, κυρία Σφακιανάκη, ότι αν εκλεγεί ο άλλος θα καταστραφεί η Αμερική. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της ακρότατης πόλωσης, αλλά σε τι συνθήκες είναι αυτή η πόλωση και γιατί μας αφορά όλους τους υπολείπους? Πρώτα απ' όλα γιατί πρόκειται για την Αμερική. Τη μεγαλύτερη, ισχυρότερη, πλουσιότερη δημοκρατία του κόσμου. Από αυτή την άποψη, και που μπορεί να μην είναι πλέον η μοναδική μεγάλη υπερδύναμη, μπορεί όποιος ή όποια πρόεδρος να μην αποδίδει ακριβώς το τίτλο πλανητάρχης, είναι όμως τρομερά επιδραστική, και όταν έχεις και σε σχέση με την οικονομία και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική τόσο δύο τελείως διαφορετικές ατζέντες, πρακτικά όλους μας αφορά. Πάμε όμως λίγο, αν με επιτρέπετε, στην ίδια την Αμερική. Πέραντα της πόλωσης, η ίδια η Αμερική αυτή τη στιγμή έχει μια μεικτή εικόνα. Από τη μία μεριά είναι σε ρυθμούς ανάπτυξης, σε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι θέσεις εργασίας έχουν αυξηθεί. Το πρόγραμμα προσιτής υγειονομικής περίθαλψης έχει εκταθεί. Επί Biden γίνανε αυτά. Γίνανε και πολύ μεγάλα λάθη, βέβαια. Από την άλλη μεριά έχει το μεγαλύτερο χρέος στην παγκόσμια ιστορία, κοντά στα 35-3. Υπάρχουν πάρα πολλά 3 δολάρια. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαπρεπείς οικονομολόγοι που εγγύρουν τον κίνδυνο του δημοσιονομικού εκτροχιασμού της Αμερικής. Συγχρόνως, ναι, μεν έχει μειωθεί η φτώχεια, αλλά 13% των Αμερικάνων ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Εν παραλλήλω, υπάρχει μια νέα κοινωνικο-οικονομική κατηγορία ομάδα που τη μετράνε στην Αμερική, στην Ευρώπη δεν τη μετράνε, υπάρχει και στην Ευρώπη, αλλά είσαι συνεταρχικά, ξεκινάει από το limited assets, αφορά στην πραγματικότητα εκείνους που έχουν δουλειά, έχουν κάποιο διαθέσιμο εισόδημα, δεν έχουν όμως επαρκείς πόρους, άρα από τι πιέζονται? Από το κόστος ζωής που έχει αυξηθεί, και στην Αμερική ο πληθωρισμός δεν αποκλιμακώνεται. Θα μπορούσα να συνεχίσω πολλή ώρα για αυτή τη μεικτή εικόνα, και παράλληλα πάμε τώρα στους δύο, επιτρέψτε μου τον όρο, μονομάχους, μα εδώ κυριολεκτικά για μονομάχους έτσι κι αλλιώς μιλάμε. Από τη μία μεριά ο Τραμπ τι έκανε? Μερικά από αυτά που αναμέναμε και μερικά καινούργια πράγματα. Τι αναμέναμε. Αναδιευθέτησε και επανέφερε αξιακές διαιρέσεις ή τις ανακατεύθυνε. Δούλεψε πάρα πολύ στο μηχανισμό της ταύτισης. Αυτό που έχει προσπαθήσει και συνεχίζει από ό,τι φαίνεται να το καταφέρνει σε ένα σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος της Αμερικής, αυτό που διαρωτά το Economist, γιατί εμείς οι Αμερικάνοι θα ψηφίσουν τον Τραμπ. Δηλαδή ένα μηχανισμό της ταύτισης με αυτούς που νιώθουν παρείες του συστήματος στην Αμερική. Σε αυτούς που ψάχνουν ένα αποκούμπι ουσιαστικά, σε αυτούς που ψάχνουν ένα καταφύγιο. Όπως ακριβώς το είπατε, νιώθουν
απογοητευμένοι βλέπουν απονευρωμένο το αμερικάνικο όνειρο και τι τους προσφέρει ο Τραμπ, ένα εθνικό ρομάντζο, κυρία Σφαγιανάκη, με μπόλικο απομονωτισμό, με οικονομικό εθνικισμό, αλλά και μια επαναφορά μιας ισχυρής Αμερικής. Και δεν είναι μόνο οι οπαδοί του σκληροπυρηνικού δόγματος MAGA από τα αρχικά Make America Great Again, που τα έχει δανειστεί από το Reagan Ρίστερ Παρόδο, αλλά αυτό το δόγμα γίνεται όλο και πιο ακραίο. Και είδαμε και την έκρηξη μυσαλλοδοξίας στο Madison Square Garden. Έχει απευθυνθεί και σε άλλο κόσμο. Πρακτικά τι έχει κάνει? Έχει ενοποιήσει το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, το έχει στρέψει προς τα δεξιά, αλλά έχει συνάψει μια, ας το πούμε, άτυπη πολιτική ειρήνη με τις πιο μετριοπαθείς φωνές στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα και επιχειρεί να απευθυνθεί και σε απογοητευμένους πρώην ψηφοφόρους των Δημοκρατικών. Συγχρόνως όμως, και αυτά είναι εδώ τα στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη για την απεύθυνση του Τραμπ, γιατί αυτά μας αφορούν και αρκετά εκτιμώ. Το πρώτο είναι το ζήτημα της οικονομίας. Η γενική εικόνα που υπάρχει, δεν είναι ακριβής, είναι ότι τα πήγε καλά πριν τον COVID ο Τραμπ στην οικονομία. Και πράγματι αυτό περιέχει κάποια στοιχεία αλήθειας. Τι προτείνει? Το μείγμα της παραδοσιακής οικονομικής σκέψης που έχει, με μεγαλύτερο ακόμα οικονομικό απομονωτισμό, λαϊκισμό και εθνικισμό. Βλέπετε με την υπερδασμολόγηση. 10% τουλάχιστον δασμούς σε όλα τα προϊόντα από το εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης Ευρώπης. Επίσης, αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισίου για το κλίμα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης εξορίξεων, ενδυνάμωση δηλαδή της βιομηχανίας μέσω αυτού του τρόπου. Και πιστεύετε ότι με αυτά και με αυτά θα περιορίσει και το έλλειμμα που είναι πολύ υψηλό. Πολλοί οικονομολόγοι λένε ότι κάνει λάθος, αλλά φαίνεται ένα ελκυστικό πρόγραμμα. Στην εξωτερική πολιτική θα το αφήσω λίγο για μετά, γιατί και αυτό μας αφορά. Απ' την άλλη μεριά, η Καμάλα Χάρις. Άρα στην Χάρις. Οικονομία υπάρχει από τη μία, πριν πάμε στην Καμάλα Χάρις, ένα ελκυστικό πρόγραμμα για την οικονομία σε ό,τι έχει να κάνει με τον Τραμπ. Και είναι η οικονομία, το βάζω αυτό το ερώτημα, ενώ θα μας πείτε για την Καμάλα Χάρις αυτό το κομμάτι, είναι η οικονομία κάτι που ενδεχομένως να κρίνει και τις εκλογές στις ΗΠΑ? Θα κρυθεί εκεί? Νομίζω ότι έχει πρωταρχική σημασία, ως συνήθως έχει εκλογές, βεβαίως. Το ότι το πρόγραμμα του Τραμπ είναι ελκυστικό, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και ακριβές ή δεν αποδομείται. Έχει αποδομηθεί από αρκετούς. Παραμένει όμως ελκυστικό. Σκεφτείτε αυτό που είπα προηγουμένως για το ζήτημα του κλίματος. Είναι μικρό ζήτημα το κλίμα, η κλιματική κρίση. Όχι, αλλά το κάνει να φαίνεται ως πρόβλημα πολυτελείας, προτεραιοποιώντας την τόνωση βιομηχανίας μέσω της διευκόλυνσης της αδειοδότησης των εξορίξεων. Εκλαϊκεύει ουσιαστικά το μήνυμα, κύριε Παπαδάκη. Το κάνει πιο προσιτό στο μέσο Αμερικάνο, ο οποίος θα ψηφίσει και λέει: εμένα με ενδιαφέρει λίγο με την οικονομία τι γίνεται. Το εκλαϊκεύει. Είναι αρκετούς Αμερικάνους που πιέζονται πάρα πολύ από το κόστος ζωής. Θα φέρω δουλειές, θα τονώσω τη βιομηχανία. Δείτε αυτό που λέει για την αυτοκίνητο βιομηχανία. 100% δασμοί. Αύξηση 100%. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τη γερμανική, τη γαλλική και τη λοιπή αυτοκίνητο βιομηχανία στην Ευρώπη. Αυτό το λέει βέβαια δεδομένης και της αποβιομηχανοποίησης σε ζώνες όπως το Ντιτρόιτ κτλ. Παράλληλα, από την άλλη μεριά, η Χάρις, που είχε βέβαια πράγματι μια δύσκολη αποστολή, σε τρεις μήνες κατάφερε να ενοποιήσει το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο ήταν απολύτως απογοητευμένο. Στράφηκε, ξεκίνησε, ανέκτησε το momentum γρήγορα. Φάνηκε να χάνει δυναμική από ένα σημείο και μετά. Είχε να αντιμετωπίσει η κυρία Σφακιανάκη μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Πώς θα καταφέρει από τη μια μεριά να πιστωθεί τα θετικά της διακυβέρνησης του Biden, του οποίου ήταν αντιπρόεδρος, και παράλληλα να αποχρεωθεί το Biden συνολικά, ο οποίος δεν είναι καθόλου δημοφιλής και γενικά οι περισσότεροι Αμερικάνοι είναι απογοητευμένοι από τη διακυβέρνηση Biden. Αυτό δεν ήταν εύκολη εξίσωση. Από ένα σημείο και μετά έχει αρχίσει να εγκύρεται το ερώτημα πού ακριβώς στέκεται, με κάποιες θέσεις που φαινόταν σχετικοποιημένες. Το πρόγραμμα όπως το εξέλιξε στην οικονομία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη μείωση της πίεσης από την αύξηση του κόστου ζωής των επιπτώσεων, σε ζητήματα ρύθμισης για να περιοριστεί η σχροκέρδεια, σε ζητήματα διευκόλυνσης ειδικά νεότερων γενιών και φτωχότερων, και βάζει βέβαια και ζητήματα δικαιωμάτων, στα οποία υπερέχει κατά πολύ από τον Τραμπ, και που σε ένα πολύ μεγάλο κοινό, γιατί σε αυτές τις εκλογές φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ έντονη την έμφυλη διάσταση. Έτρεξε μια έρευνα το Πανεπιστήμιο του Suffolk και έβγαλε μαζί με την USA Today και έβγαλε 53% γυναίκες υπέρ της Χάρις, 36% άντρες. Και ακριβώς το αντίστροφο σε ό,τι αφορά τους άντρες,
ως προς τον Τραμπ. Δηλαδή, συγγνώμη για τις γυναίκες, είπα πριν, μπερδεύτηκα, δηλαδή 53% των ανδρών Τραμπ και 37% Χάρις. Αν καταφέρει η Χάρις και περιορίσει το πλεονέκτημα που έχει ειδικά στους λευκούς άντρες στην εργατική τάξη, σε μέρος εργατικής τάξης ο Τραμπ, και δεδομένου το ότι γίνεται σε 7 swing states, δηλαδή σε 7 αμφίροπες μεταβαλλόμενες πολιτείες, όπου εκεί θα παιχτεί και όλο, κυρία Σφακενάκη, δεδομένου και του εκλογικού συστήματος των ΗΠΑ. Είναι οι 7 πολιτείες, έτσι, για να το σχηματοποιήσουμε λίγο, οι 7 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής, όπου δεν υπάρχει αποτέλεσμα με την έννοια της παράδοσης. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες πολιτείες οι οποίες παραδοσιακά ψηφίζουν τους Δημοκράτες ή τους Ρεπουμπλικάνους, οπότε εκεί είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στις εκτιμήσεις. Το παιχνίδι, λοιπόν, είναι σε αυτές τις 7 πολιτείες, οι οποίες θα κριθεί πού θα κερδίσει ο κάθε υποψήφιος έδαφος, έτσι. Ακριβώς, αν δεν έχουμε πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί να θυμηθούμε, και αυτό να το πω και μόνο κυρία Σφακιανάκη από την άποψη ότι οι δημοσκοπήσεις σε εθνική κλίμακα έχουν μικρότερη σημασία, γιατί εδώ έχει να κάνει με τις πολιτείες. Αυτός κερδίζει, κερδίζει και όλους τους εκλέκτορες. Οι swing states έχουν 93 συνολικά εκλέκτορες. Είναι 7, είναι η Πενσιλβάνια, είναι η Τζόρτζια, είναι η Βόρεια Καρολίνα, είναι το Μίσιγκαν, είναι η Αριζόνα, είναι το Βουισκόνσιν και η Νεβάδα. Τρεις από αυτές, και έχει μεγάλη σημασία, άνοικαν παλιά στο λεγόμενο μπλε τείχος. Δηλαδή ήταν παραδοσιακές πολιτείες των Δημοκρατικών. Το Μίσιγκαν, το Βουισκόνσιν και η Πενσιλβάνια. Αυτό έσπασε το 2016 από τον Τραμπ και αυτό θέλει να ανακτήσει, γιατί είναι περίπου 44 εκλέκτορες, η Καμάλα Χάρις. Βέβαια, υπάρχουν πολύ διαφορετικά σενάρια, ξέρετε, στο τι μπορεί να γίνει. Η εκτίμησή μου είναι, και όσο παρακολουθώ και τα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά μεσοσταθμικά των δημοσκοπήσεων, όταν όλα κινούνται ακόμα και σε αυτές τις πολιτείες, κυριολεκτικά στα όρια του στατιστικού λάθους, διαρκώς όμως και επίμονα, είναι πάρα πολύ δύσκολο οποιαδήποτε πρόβλεψη. Πάντως εκεί δίνει το βάρος του σκυδιού. Σε αυτές δίνει το βάρος του σκυδιού, προφανώς, έχοντας τρέξει μια καμπάνια ο καθένας τεράστιας κλίμακος, σε πολύ μικρότερο διάστημα η Χάρις. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει και το ζήτημα βέβαια των ισπανόφωνων ψηφοφόρων, που μετά από αυτό που έγινε, δηλαδή με τη ρατσιστική επίθεση σε εκδήλωση του Τραμπ εναντίον των Πορτορικάνων, εκεί ίσως ξεσηκώσει ακόμα περισσότερους να κινηθούν προς τη Χάρις. Το λέμε επιφύλαξη, όλα στο ενδέχεται είναι όταν είναι τόσο οριακή αναμέτρηση. Σε τι άλλο μπορεί να μας αφορά, για να απαντήσω και στο αρχικό σας ερώτημα. Το πρώτο λοιπόν είναι η οικονομία. Ας σκεφτούμε το εξής. Με διακυβέρνηση Τραμπ το έχει εξαγγείλει, το πιστεύει όμως και ο κυρία Σφακιανάκη, ότι πέραν του εμπορικού πολέμου με την Κίνα, που θα διευρυνθεί, και αυτό είναι δεδομένο, θα έχει πια εμπορικό πολέμο και με την Ευρώπη, την οποία αποκαλεί μην η Κίνα, την αποκάλεσε πρόσφατα. 10% δασμή τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά προϊόντα σημαίνουν κατά την Goldman Sachs κατευθείαν μείωση 1% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. 100% δεσμοί στα αυτοκίνητα, δασμοί στα αυτοκίνητα, σημαίνουν πολύ μεγάλη πίεση στην αυτοβιομηχανία. Θα μου πείτε, στην Ελλάδα τι μας αφορά, δεν έχουμε. Ναι, αλλά αν πιεστεί όλη η Ευρωζώνη και η οικονομία της Ευρωζώνης σε συνθήκες κρίσης, άμεσα μας αφορά. Βέβαια. Και εξελικτικά μας αφορά και αφορά και την ισχύ του νομίσματος. Επίσης, από τη μεριά βέβαια της Χάρης, και εκεί φαίνεται μια διάθεση σκλήρυνσης. Δεν έχει ξεκαθαρίσει γιατί δασμούς ακριβώς σκέφτεται η Χάρις. Ένα από τα ζητήματα με τη Χάρις είναι ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Αλλά φαίνεται μια διάθεση σκλήρυνσης προκειμένου να προστατεύσει την Αμερικανική οικονομία, όχι όμως στην κατεύθυνση και στην επιθετικότητα του Τραμπ. Το δεύτερο ζήτημα είναι η εξωτερική πολιτική. Εκεί μπερδεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Με ρωτήσατε βέβαια με βάση το τι θα ψηφίσουν οι Αμερικάνοι. Σίγουρα με την οικονομία, κατά δεύτερο με το μεταναστευτικό. Και κατά τρίτον, με μια σειρά από άλλα ζητήματα, έτσι κι αλλιώς είναι πολύ παραμετρική η εκλογική συμπεριφορά σε τέτοια περιβάλλοντα, ειδικά και σε τόσο απολωμένες κοινωνίες. Και είναι και πολύ πολύπλοκο το σύστημα, το εκλογικό σύστημα, το οποίο, επιτρέψτε μου, για μας τουλάχιστον που έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη διαφορετικά συστήματα, μας κάνει πολύ πιο δύσκολη την κατανόηση του πώς τελικά ψηφίζουν και πώς τελικά εκλέγεται ο πρόεδρος της ΗΠΑ. Και δεν ξέρω αν έχετε να μας κάνετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που ενδεχομένως να απλοποιεί λίγο και τη δική μας τη σκέψη για να καταλάβουμε το σύστημα αυτό στην Αμερική. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σφακιανάκη, γιατί το 2016 αυτές οι ιδιαιτερότητες του εκλογικού συστήματος, το οποίο όμως είναι παράδοση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, αξιοποίησε πολύ έξυπνα, στρατηγικά τουλάχιστον από το φάκελο του Τραμπ. Πράγματι, οι δημοσκοπήσεις σε εθνική κλίμακα το 2016 μέσα πέσανε. Πρώτη ήταν η Χίλαρη Κλίντον,
με 3 εκατομμύρια ψήφους διαφορά. Ελάτε όμως που στο επίπεδο των πολιτιών, γιατί πώς ψηφίζουν. Ψηφίζουν σε επίπεδο πολιτιών. Δεν ψηφίζουν άμεσα τον πρόεδρο. Ψηφίζουν τους εκλέκτορες για το κολέγιο των εκλεκτόρων. Άρα και για το Κογκρέσο. Είναι 538 οι έδρες, ας πούμε, οι θέσεις. Όποιος κερδίζει στην πολιτεία με μία ψήφο διαφορά, με μία, παίρνει όλους τους εκλέκτορες. Αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό όλη η ιστορία με τα swing states, γιατί στις άλλες ψηλά-χαμηλά έχουν μια παράδοση, όπως και εσείς το είπατε, ή να ανήκουν στους Ρεπουμπλικάνους ή να ανήκουν στους Δημοκρατικούς. Άρα ουσιαστικά όποιος κερδίζει την πολιτεία τα παίρνει όλα, όπως νομίζω διάβασα κάπου χαρακτηριστικά ο νικητής, τα παίρνει όλα. Δεν μοιράζονται βάση ποσοστό. Με μία ψήφο. Είναι χαρακτηριστική, κυρία Σφακιανάκη, δήλωση, μπορεί να είναι μαξιμαλιστική, του υπουργού που έχει το χαρτοφυλάκιο για την Ευρώπη στην κυβέρνηση Μακρόν στη Γαλλία, που είπε: μα είναι δυνατόν οι ψηφοφόροι του Βοησκόνσιν να αποφασίσουν για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη. Ελάτε όμως που έτσι είναι το εκλογικό σύστημα στην Αμερική. Δεν λέω ότι θα αποφασίσουν αυτόματα για την ασφάλεια στην Ευρώπη, αλλά στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής εκεί οι διαφορές είναι ακόμα μεγαλύτερες. Άρα δεν ξέρω αν βοήθησα, αλλά περίπου αυτό είναι το εκλογικό σύστημα, το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Ναι, στο δυνατότητα που έχουμε έτσι στον τηλεοπτικό χρόνο για να καταλάβει και ο κόσμος, πότε περιμένουμε έτσι να έχουμε ξεκάθαρο αποτέλεσμα, δηλαδή αύριο κάποια στιγμή τις πρώτες ας πούμε, πρωινές ώρες της ώρα Ελλάδος φυσικά αναφέρομαι, θα έχουμε κάποια εικόνα. Κάπου η Πενσιλβάνια και κάποιες άλλες από τις σημαντικές πολιτείες κλειδιά τελειώνουν περί τις 3.30 ώρα το πρωί, αλλά με αυτά που μόλις συζητήσαμε, δηλαδή με την οριακότητα της αναμέτρησης σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στις πολιτείες αυτές τις οποίες αναφέρομαι, στις ευρωμετάβλητες ή αμφίροπες, στα όρια του στατιστικού λάθους είναι διαφορές. Υπάρχουν κάποιες τάσεις, αλλά και αυτές αναθεωρούνται δημοσκόπηση με τη δημοσκόπηση. Άρα πρακτικά, 8 ελληνική ώρα με 8.30, κάπου εκεί τελειώνει και η Αλάσκα, έχει ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία, οπότε θα ξέρουμε. Κυρία Σφακιανάκη, ομολογώ ότι δεν έχω ιδέα με ποια άποψη. Για σκεφτείτε να είναι τελείως οριακό. Αν είναι τελείως οριακό, θα ζητηθεί επανακαταμέτρηση. Αφήνω το ότι έχει δημιουργήσει πάλι όλες τις προϋποθέσεις ο Τραμπ να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα αν χάσει. Όπως το και έχει αν πει σχεδόν ξεκάθαρα δηλαδή, ότι αν χάσει θα το αμφισβητήσει. Εμέσως πλη σαφώς. Το λέει ήδη. Αν δεν το λέει ξεκάθαρα, το λέει εμέσως πλη σαφώς. Μιλάει για νοθεία με αβάσιμους ισχυρισμούς, αλλά σκεφτείτε να είναι πραγματικά οριακό για τον ένα για τον άλλο. Θα ζητηθούν επανακαταμετρήσεις. Εδώ στις προηγούμενες εκλογές, που ήταν πιο ξεκάθαρες το 20, μας πήρε μερικές μέρες, αν θυμάμαι, ή τουλάχιστον αρκετές δεκάδες ώρων, να ξεκαθαρίσει τι γίνεται με την Τζόρτζια, με την πολιτεία της Τζόρτζια, για να είναι σίγουρο ότι έχει βγει ο Μπάιντεν. Άρα, σε τόσο αμφίροπη αναμέτρηση, νομίζω ότι στο καλύτερο σενάριο, τώρα μπορεί ξαφνικά, όταν είναι και πολύ αμφίροπη με οριακές διαφορές, να έχουμε ή το λεγόμενο κόκκινο κύμα ή την άρθρωση του μπλε τείχους από τη μία μεριά ή από την άλλη, και να δούμε και έναν τελικά να κερδίσει πολύ ανετότερα από ό,τι περιμέναμε. Δεν το θεωρώ πιθανό. Το μεσημέρι το νωρίτερο, το ελληνικό μεσημέρι το αυριανό. Και αν έχω λίγο χρόνο για την εξωτερική πολιτική, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Γιατί με ρωτήσατε πώς μας επηρεάζει και γιατί τόση αγωνία παγκοσμίως. Ο Τραμπ με την Καμάλα Χάρης, στην πραγματικότητα τι περιμένουμε. Μια διατήρηση του status quo, με λίγο μεγαλύτερη πίεση στην Ευρώπη να πάρει θέσεις προς την Κίνα, με κάποιες αναδιαθετήσεις σε σχέση με τον ρόλο του ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικά μια εξέλιξη του status quo. Ο Τραμπ, αν κερδίσει τις εκλογές, δεν θα είναι καν ο Τραμπ του 16 με 20. Θα είναι διαφορετικός από ό,τι φαίνεται. Θα επιδιώξει να κυβερνήσει αποσυναρτημένος από το παραδοσιακό διπλωματικό κατεστημένο, τον ΗΠΑ, και δεν το λέω με αρνητικό πρόσημο, είναι μια δικλίδα ασφαλείας αυτή, θα επιχειρήσει. Από εκεί και πέρα, έχει ήδη, το έχει πει και το πιστεύει, θα ζητήσει πλήρη αναδιαπραγμάτευση του ρόλου του ΝΑΤΟ και κυρίως τον ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, το οποίο έτσι κι αλλιώς ο Τραμπ είναι αρνητικός για το ΝΑΤΟ. Αυτό σε συνάρτηση με το τι συμβαίνει σε ένα πολυπολικό, ρευστό περιβάλλον, με την Ευρώπη και δει με την Ελλάδα να έχουμε στην περιφέρεια των ζωτικών μας συμφερόντων πολέμους, να έχουμε στο κέντρο της Ευρώπης πόλεμο. Λέει για παράδειγμα για το Ουκρανικό, θα το επιλύσει. Πώς υποψιαζόμαστε ότι θα το επιλύσει, δεν το έχει πει ευθέως, με γρήγορες ειρηνευτικές διαδικασίες που θα πιέσουν το Κίεβο να δώσει εδάφη στη Ρωσία. Τι νεύμα δίνει αυτό υπέρ του αναθεωρητισμού. Από την άλλη, βέβαια, μεριά, αν πάμε στα της Ελλάδας,
επειδή καταλαβαίνει κανείς μια διευρυμένη ανησυχία όταν χαμηλώνει η προβλεπτικότητα, η Ελλάδα έχει καταφέρει και έχει στερεώσει μια πολύ ισχυρή σχέση με την Αμερική σε δύο άξονες. Ως κρίσιμος και αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος σε μια περιοχή που είτε με τον απομονωτισμό του Τραμπ, αλλά λόγω Ισραήλ τον ενδιαφέρει, γιατί είναι ο πιο σκληρός σύμμαχος του Ισραήλ και του Νετανιάχου, και εμείς έχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, είτε στην πολιτική τάξη την οποία εκπροσωπεί η Καμάλα Χάρις. Άρα η Ελλάδα θεωρείται συνολικά ένας αξιόπιστος εταίρος με ισχυρή αποτρεπτική ισχύ και παράλληλα ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια περιοχή που κανείς δεν θέλει περισσότερα κάτι, λοιπόν, προβλήματα και που είτε και με τον ένα είτε με τον άλλο δεν πρόκειται να μεταβληθεί, δεν πρόκειται να αλλάξει εύκολα τουλάχιστον. Σαφώς με την Καμάλα Χάρις νομίζω ξέρει κανείς καλύτερα που βαδίζει. Με τον Τραμπ είναι σύνθετο, δηλαδή έχει αρνητικές όψεις προφανείς, έχει και κάποιες όψεις που μπορεί να μην είναι τόσο κακές. Να θυμίσω για παράδειγμα, αν έχω ένα λεπτό, πόση συζήτηση έγινε στην προηγούμενη θητεία για τη σχέση του με τον Ερντογάν. Πράγματι είχαν προσωπική σχέση με τον Ερντογάν. Και ο Τραμπ έλκεται από αυταρχικούς πολιταρχικούς ηγέτες, γιατί διαπραγματεύεται συναλλακτικά μαζί τους. Μιλάνε την ίδια γλώσσα, να το πω απλά. Από την άλλη όμως μεριά, θυμηθείτε ότι οι σκληρές κυρώσεις ήρθαν επί Τραμπ στον Ερντογάν. Αυτή τη φορά δε που ο Ερντογάν, όποιος επίσης θα επιχειρήσει και στις δύο βάρκες κτλ., αυτή τη φορά που ο Ερντογάν έχει αυτοανακηρυχθεί ως ο έτερος μεγάλος εχθρός του Ισραήλ, μετά το Ιράν φυσικά, καταλαβαίνετε, με δεδομένη τη στάση του Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν και με δεδομένο ότι υπάρχει πια και ένα κλίμα σε τμήμα της αμερικάνικης πολιτικής τάξης, ότι ναι, η Τουρκία, ναι, πράγματι είναι πολύ μεγάλη για να τη χάσει η Δύση και τα λοιπά, αλλά πρακτικά έχει χαθεί. Δεν λέω ότι θα εγκαταληφθεί η Τουρκία. Είναι πράγματι. Υπάρχει αυτό το αξίωμα ότι δεν θέλουμε να τη χάσουμε σε επίπεδο Δύση και Διαμερικής. Αλλά ξαναλέω, καλό είναι να είμαστε σε γρήγορση, να συνεχιστούν οι πολύ προσεκτικοί χειρισμοί στη βάση ότι εμείς έχουμε μια εδρεωμένη και είμαστε στην καλύτερη φάση των σχέσεών μας με την Αμερική. Μπορούμε να συνομιλήσουμε με όποιο πρόεδρο βγει και με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς, εγρήγορση μεν, όχι πανικός σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική για την Ελλάδα σε πρώτο χρόνο στην περίπτωση της χαμηλής προβλεπτικότητας, δηλαδή του Τραμπ. Με την Καμάλα Χάρις επίσης θέλει προσοχή, αλλά εκεί περίπου ξέρουμε με κάποιες διαφοροποιήσεις τι μας περιμένει. Ξέρουμε στην οικονομία είναι μεγάλες διαφορές. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο πλαίσιο που μας επιτρέπει και ο τηλεοπτικός χρόνος, μας ξεκαθαρίσατε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Σίγουρα τώρα περιμένουμε το αποτέλεσμα, είτε έτσι είτε αλλιώς, για να δούμε πιο ξεκάθαρα την εικόνα, να έχουμε πιο σφαιρική εικόνα και να συζητήσουμε εκ νέου λοιπόν το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σπακιανάκη, και καλό βράδυ και στους τηλεθεατές σας.